Στο σημερινό βίντεο στο Stable Guys θα προσπαθήσω να υπολογίσω πόσο κοστίζει συνολικά ο λογαριασμός μου. Παίζοντας αυτό το παιχνίδι πάνω από έναν χρόνο και μαζεύοντας skins, πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον να υπολογίσω στο περίπου πόσο κοστίζει ο λογαριασμός μου. Πριν όμως κάνω αυτό, το ranked λήγει σε 3 ώρες και θέλω λίγο ακόμα για platinum. Εσείς τι rank το φτάσατε την πρώτη σεζόν? Μισό λεπτάκι, δώστε μου μόνο. Τους τελευταίους 2 δεν με αφήνει να τους δεχτώ. Wow. Δύο μαμάκηδες στον ίδιο γύρο. Ρε φίλε, με έσπρωξε. Τουλάχιστον να πάρει εκδίκηση ο άλλος μαμάκιας. Wow. Αν κερδίσω πηγαίνω επιτέλους platinum. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Αν πιστεύεις ότι μπορώ να τα καταφέρω, κάνε like. Πριν υπολογίσω όμως πόσο κοστίζει ο λογαριασμός μου, ας κάνω κάποιες αγορές. Και θέλω να δω και κάτι τελευταίο. Τώρα που πήρα τη βραζιλιάνικη σημαία, μπορεί να είμαι και εγώ τράιχα. Μπορεί και όχι.
Ώρα να υπολογίσουμε πόσο κοστίζει ο λογαριασμός μου. Ξέρουμε ότι για common skin στο παιχνίδι σου δίνει 2 stable tokens. Για uncommon σου δίνει 3. Για epic σου δίνει 10. Για legendary 20. Για mythic 100 και για special 500. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, όλα τα skins μου κοστίζουν συνολικά 21.000 stable tokens. Για να αγοράσεις τόσα stable tokens θα χρειαστείς παραπάνω από 300 ευρώ. Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη όλα τα emotes. Όλα τα abilities τα οποία τα έχω όλα ξεκλειδωμένα. Μάλιστα έχω μπουνιά και μπάλα level 14. Μην ξεχνάμε τα footsteps και τους χορούς. Και τέλος να μην ξεχάσουμε τα προνόμια από το Creator πρόγραμμα. Χρώμα στο όνομα και 10.000 gems κάθε μήνα για boss βαθμίδα. Όπως καταλαβαίνετε είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογίσει κανείς πόσο μπορεί να κοστίζει ο λογαριασμός συνολικά. Αλλά μια δική μου εκτίμηση είναι ότι θα ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ. Θα έδινες τόσα λεφτά για έναν τέτοιο λογαριασμό.